Ενδυματώτη πρόξενος, κυρία Φωτιάδη, κύριε Πλήρχε και κυρία Βέτσικα, αξιότιμοι πρόεδροι σωματείων και οργανώσεων, φίλοι ακριβοί από τη Βρισβάνη, την Αδελαΐδα και τη Μελβούρνη, αγαπητοί αναγνώστες και φίλοι της εφημερίδας μας, γιορτάζοντας σήμερα 15 χρόνια δυναμικής παρουσίας των κριτικών νέων στη ζωή του Έλληνα της Αυστραλίας, η μνήμη γυρνά στην πρώτη μας έκδοση, που σαν όργανο της ενιαίας τότε κριτικής αδελφότητας Σίδνεϊ έταζαν σκοπό τους να υπηρετήσουν πιστά τους κριτικούς της πολιτείας μας, γεννόμενα γέφυρα επικοινωνίας με το γαλανό νησί της καταγωγής μας. Αργότερα, τα κριτικά νέα, συγχωνευμένα με τους κριτικούς αντίλαλους της Μελβούρνης, έθεταν σαν σκοπό τους να αγκαλιάσουν τους Κρήτες όλης της Αυστραλίας. Αποτέλεσαν το εκφραστικό όργανο της νεοσύστασης της Παγκρίδιας Ομοσπονδίας τη δεκαετία του 80, ενώ από το 1991, που πέρασαν ολοκληρωτικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία, έθεσαν σαν σκοπό τους να υπηρετούν όλους τους Κρήτες του πλανήτη μας. Όσο κι αν φαίνεται υπερβολή, η εφημερίδα μας, πέρα από το γεγονός ότι είχε αγκαλιάσει και έχει αγκαλιαστεί από τους συμπατριώτες μας όλης της Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, από το τροπικό Ντάρουιν μέχρι το δροσερό Χόμπαρτ, από τη μακρινή Πέρθη μέχρι το Γουέλλινγκτον και το Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας, έχει ανοίξει τα φτερά της και επικοινωνεί πέρα από τον ελλαδικό χώρο και με τους Κρήτες της Αμερικής, του Καναδά, της Ευρώπης και της Νοτιού Αφρικής, ενημερώνοντάς τους ταυτόχρονα ότι στην απομακρυσμένη αυτή γωνιά της γης υπάρχουν Έλληνες από την Κρήτη που οι χτύποι της καρδιάς τους χτυπούν για τον τόπο καταγωγής μας στο ρυθμό της δικής τους καρδιάς. Με την εφημερίδα μας ενημερωνόμαστε αντικειμενικά και υπεύθυνα για όλη τη δραστηριότητα των ανατολικών κόσμων κριτικών σωματείων, αλλά και ταυτόχρονα γινόμαστε κοινωνοί οποιοδήποτε γεγονότος θλιβερού ή χαρούμενου συντελείται στο νησί μας. Σαν εκδότης αυτού του εντύπου, του σκύβω με λατρεία επάνω του από το 1979, προσπαθώντας με τις φτωχές μου δυνάμεις να κάνω τις σελίδες του ενδιαφέρουσες για εσάς, νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους εκείνους που στηρίζουν την προσπάθειά μας αυτή, καταχωρώντας σχετική διαφήμιση στις σελίδες τους, αλλά και συμβάλλουν με την ετήσια συνδρομή τους στον περιορισμό των εξόδων που ομολογουμένως είναι τεράστια. Για αυτούς τους κιλοβάτες της δημοσιογραφικής μας προσπάθειας γίνεται η απόψινή εκδήλωση. Θα τους αναφέρουμε ένα-ένα σε λίγο, εκφράζοντας τις ευχαριστίες μας τυπωμένες και στο χαρτί. Η εκδήλωση αυτή όμως δεν μπορούσε να γίνει όπως όπως. Η εφημερίδα μας φρόντισε να έχουμε κοντά μας ένα καλλιτέχνη γνώριμο, ένα μουσικό που αγαπήσαμε και σαν καλλιτέχνη, αλλά και σαν άνθρωπο, τον Γιώργο Κουκάκη. Είμαστε πολύ τυχεροί που ο μεγάλος μοιράρης της Κρήτης, ο Σπύρος Ιωλιοκλάκης, μας γνώρισε το 1988 τον πολλά υποσχόμενο Γιώργο Κουκάκη. Από τότε εκτιμήσαμε τις πλούσιες αρετές του και τον υπολογίζουμε δικό μας άνθρωπο. Δίπλα του, με ξεχωριστό καμάρι, θα σταθεί ένα δικό μας παιδί, ο Μιχάλης Πλατήραχος. Ήταν μια συγκυρία.
15 χρόνια στην Αυστραλία όπως τα κριτικά λένε. Αλλά πιστεύουμε ότι κατόρθωσε αυτό το οποίο επεδίωξε. Να φέρει σε επαφή τον κριτικό απάντησά της Αυστραλίας, να του δώσει την ευκαιρία να συζητήσει ο ένας με τον άλλο. Και θυμούμε τα τραγούδια του Λιονία από το Πρίσμαν και τις ματινάδες του Καμαρίτη και δύο-τρία αναλωνόθημα με τα ονόματα που γράφουν μέσα στις σελίδες του, αλλά ανακατεύοντας την ιστορία της Κρήτης μας φέρνει τακτικά στο νου τις δόξες της φυλής μας και έτσι μας κάνει να νιώθουμε πραγματική Κρήτη σε όλη την Αυστραλία και σε όλο τον κόσμο. Στην Αυστραλία χτυπά άλλη μια Κρήτη. Μέσα λοιπόν από αυτό το μικρόφωνο, το μικρόφωνο που κρατώ στα χέρια μου, θέλω σε όλους σας να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί κάθε φορά που έρθω, όλοι σας με αγκαλιάζετε με αγάπη. Την αγάπη σας αυτή, εγώ ποτέ δεν έχω πάψει, όχι απλώς να την αναγνωρίζω, να την αισθάνομαι μέσα μου, να με ποτίσει με αίμα κριτικό και να προσπαθώ μέσα από αυτό το κριτικό αίμα να δημιουργώ κάτι το καινούριο, αν μπορώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο μου, αγαπητό φίλο, τον Οδυσσέα, τον Πλατήραρχο για την πρόσκληση. Η παρουσία μου εδώ οφείλεται να γιορτάσουμε τα 15 χρόνια μιας εφημερίδας στο Εγρίδι και που μια εφημερίδα του Τα Νέα σας Ολωνών, εγώ στην Κρήτη που μένω, τα μαθαίνω από αυτή την εφημερίδα. Θέλω τα 15 χρόνια να το ευχηθώ να γίνουν 100, όλα να είναι καρποφόρα και γεμάτα ευχάριστες και καλές ειδήσεις. Όταν το 1988 ήρθα για πρώτη φορά, εκπλήξεις πολλές είδα, αλλά μεταξύ αυτών είδα και ένα μικρό κοπέλι τότε σας να κρατά μια λίρα και να δοξάρει και να τριγωνίζει. Με το συμφωνιουργάκι τον Σπύρο που είχα έρθει, του λέω: Σπύρο, θα θυμάσαι τούτο το κοπέλι. Κάποια εποχή η λίρα που κρατά είδαν ο γιος να την παίρνει στα χέρια του. Χαίρομαι που με δικαιώνει ο χρόνος. Δεν θα πω πολλά, δεν θα πω πράγμα για τον Μιχάλη τον Πλατήραρχο. Εγώ ειλικρινά σε αυτό το κοπέλι που είμαι δίπλα του νιώθω όλη μια φορά χαρά που βρίσκομαι, που με δικαιώνει ο χρόνος κάτι που είπα και είπα τότε επιλέξει σε κάποια μου κουβέντα, ότι όσο η Κρήτη, όπου υπάρχουν κριτικοί, γεννά τέτοια ταλέντα, η ράτσα μας ακριτική δεν σβήνει ποτέ. Η νύχτα, η σταύλα.